Το σκοτεινό κόσμο των επικίνδυνων αναβολικών που κατακλείζουν γυμναστήρια και δηλητηριάζουν τον υγιή αθλητισμό αγγίζει η μεγάλη επιχείρηση της οικονομικής αστυνομίας με επίκεντρο την Κρήτη, όπου λειτουργούσε τους τελευταίους μήνες ολόκληρη βιομηχανία παρασκευής και πώλησης άκρως επικίνδυνων σκευασμάτων. Από τις 11 συλλήψεις μελών διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης, οι 4 έγιναν τη Δευτέρα στο Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και τα Χανιά. Είμαστε σοκαρισμένοι, όπως και ο περισσότερος κόσμος, να βλέπουμε να συμβαίνουν δίπλα μας, στο σπίτι μας, τέτοια πράγματα. Το κουβάρι της υπόθεσης ξετυλίγεται γύρω από έναν 28χρονο που φέρεται ως εγκέφαλος. Αν και διέμενε στο Ηράκλειο, κατάγεται από την Αλβανία και είναι ευρύτερα γνωστό σε όλη την Ελλάδα μέσα από τη συμμετοχή του σε αγώνες bodybuilding. Μαζί του συνελήφθη και η μόνη γυναίκα μέλος της εγκληματικής οργάνωσης με καταγωγή από το Καζακστάν. Στα Χανιά συνελήφθη ένα ακόμη βασικό στέλεχος που διατηρούσε κατάστημα πώλησης συμπληρωμάτων διατροφής, ενώ το καρέ των συλλήψεων επικριτικού εδάφους συμπληρώνει ένα ακόμη ρεθυμιό. Φωτογραφίες και βίντεο με κορμιά παραφουσκωμένα και παραφορτωμένα με αναβολικά, μηχανές μεγάλου κυβισμού, όπλα και ακριβά ρολόγια έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στα προφίλ των 4 συλληφθέντων που δρούσαν με ορμητήριο το νησί, ανάμεσά τους και ο φερόμενος ως εγκέφαλος. Νομίζω ότι τα οικονομικά κίνητρα είναι τεράστια. Η διακίνηση, η παραγωγή, η χρήση αναβολικών ουσιών ενέχει πολλά οικονομικά ωφέλη και από εκεί είναι η πηγή του προβλήματος. Ο 28χρονος αρχηγός της οργάνωσης είχε αναλάβει την εισαγωγή έτοιμων αναβολικών αλλά και πρώτων υλών από την Κίνα και την Πολωνία. Στο παρασκευαστήριο που διατηρούσε στο Ηράκλειο με τη χρήση ειδικού μηχανολογικού εξοπλισμού, προέβαινε στην παρασκευή παράνομων αναβολικών στην τελική τους μορφή. Στο πελατολόγιο του συγκαταλέγονται ακόμη και αθλητές, όπως αναφέρει το επίσημο δελτίο τύπου της αστυνομίας, ενώ οι παραδόσεις των επικίνδυνων σκευασμάτων γινόταν μέσω εταιριών ταχυμεταφορών, ακόμη και πόρτα-πόρτα. Δυστυχώς, ναι, υπάρχουν τέτοια περιστατικά αρκετά συχνά και ειδικά στα αθλήματα όπως. Όταν μιλάμε για υψηλό επίπεδο, σίγουρα υπάρχουν περιπτώσεις που υπάρχουν τέτοια φαινόμενα. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα έμπαινα σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί υπάρχουν παρενέργειες, δεν ξέρεις. Είναι ένα μονοπάτι το οποίο δεν μπορείς να μπεις εύκολα. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, νοθεία τροφίμων, έκθεση καθώς και για παραβάσεις των νομοθεσιών για τον ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό, τις εξαρτησιογόνες ουσίες και ακόμη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Όχι μόνο σαν επαγγελματίες αλλά και σαν γονείς. Να βλέπουμε ότι υπάρχουν τέτοια κυκλώματα διακίνησης αναβολικών ουσιών δίπλα μας, κάτω από τη μύτη μας. Είναι μια μάστιγα η οποία καταστρέφει τη νέα γενιά. Καταστρέφει τον αθλητισμό. Στη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 141.000 αναβολικά σκευάσματα, 301 ηρεμιστικά χάπια και 40 ναρκωτικά, μικροποσότητα κάναβης, αεροβόλο όπλο και μαχαίρια, αλλά και ένα μέρος από τα κέρδη μαμούθ της εγκληματικής οργάνωσης, 155.000 ευρώ και 136 δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών,